Παρακαλώ και όλο το Συμβούλιο να ανέβει πάνω. Επίσης, κύριε Κουτράκο, παρακαλώ και εσείς επάνω με ποιος άλλος είναι από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Είμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχτούμε τους ομογενείς μας, να υποδεχτούμε τα αδέρφια μας από την Αμερική και τον Καναδά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποδήμων και Επαναπατριστέ των Λακώνων που ήταν σε όλες αυτές τις εργασίες δίπλα μου. Την κυρία Μαρίνου, την κυρία Πρόκου, την κυρία Ορφανάκου, τον κύριο Παπαγιαννάκο και τον Παναγιώτη τον Γαλιάτσο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος της Παλαμονικής Ομοσπονδίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Σπαρτιατών, το Δημοτικό Συμβούλιο, που με ομόφωνη απόφασή τους είναι συνδιοργανωτές στην απόψινή βραδιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ομάρχη Κωνσταντίνο Φούρκα, που είναι δίπλα μας σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την ομογένεια. Κύριε Ομάρχη, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον βουλευτή Λακωνίας Θανάση Ταβάκη. Κύριε βουλευτά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Παλήρια, το συγκρότημα Παλήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη Αλεξανδρή. Τη Λάκαινα Ομογενής, που είναι σήμερα κοντά μας. Να καλωσορίσει και αυτή μαζί με εμάς, εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σμυρνιά, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα το καλωσόρισμα και από τον κύριο Κουτράκο. Αγαπητοί ομογενείς, τη βραδιά αυτή νιώθω υπερήφανος που σας καλωσορίζω σαν πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά στη γενέτειρα Λακωνία. Μεγάλη λέξη, γενέτειρα Λακωνία. Θα ήταν παραλήψη μου εάν δεν ευχαριστούσα όλους όσους συνεργάστηκαν για την επιτυχία της βραδιάς αυτής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τοπικό σύλλογο Λεωνίδας με τον άξιο πρόεδρό του, τον κύριο Θεόδωρο Σμυρνιό. Ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για την εργασία την οποία έχει. Του αξίζουν τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε σε αυτή τη βραδιά. Κύριε Πρόεδρε, μην φεύγετε από εκεί. Να μας πείτε τα ονόματα του Συμβουλίου σας εδώ. Ξεκινάω από τον κύριο Βασίλη Αγιανόπουλο, αντιπρόεδρος του Μόντρεο, τον κύριο Τσαφατίνο, προηγούμενο πρόεδρο από τη Φλόριδα, τον Γιάννη τον Βλαχάκη, την Εκατερίνη, την ταμεία μας που εμπαστάει όλα τα χρήματα από το Μόντρεο, τον Κώστα τον Πλαγιάννη από την Ατλάντα και αγαπητοί φίλοι, τώρα θα σας παρουσιάσω τον πατέρα της Παλακωνικής, τον Παρασκευά Μιχαήλ. Η απόψινή βραδιά μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια που σαν μαθητής γυμνασίου ερχόμουν εδώ στην πλατεία, έπαιζα και με κυνήγε και ο παιδονόμος να πάω γρήγορα σπίτι. Προηγουμένως την ορχήσατε ωραία, τόσο ωραία τραγούδια. Τα τραγουδήσαμε μαζί και ο κύριος βουλευτής επίσης είδα τα χίλια του, παίζαμε τα τραγούδια. Έτσι είναι. Όταν έρθει στον τόπο σου, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ξαναγεννιέσαι. Και εμείς παίρνουμε την έννοιση για το εξωτερικό. Δύναμη για τον άλλο χρόνο. Γι' αυτό λέμε και του χρόνου, αγαπητοί. Εκ μέρους νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ελάτε. Θέλω να σας καλωσορίσω στη Λακωνία, στην όμορφη πόλη της Σπάρτης.
γνωρίζετε πολύ καλά και από τα δύο παγκόσμια συνέδρια που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 2004 και το 2007, είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να σας φιλοξενούμε, να φιλοξενούμε τις εκπροσώπους της Ομογένειας εδώ στον τόπο τους. Γιατί μέσα από αυτά τα συνέδρια, σαν το σημερινό, υπάρχουν επαφές, υπάρχουν ανταλλαγή σκέψεων, υπάρχουν ανταλλαγή ανησυχιών, αλλά και ονείρων. Και μέσα από αυτές τις διεργασίες, σίγουρα πάντα βγαίνουν και μεγάλα έργα. Είναι μία αναμνηστική πλακέτα που η Ομοσπονδία προσφέρει στον Νομάρχη για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του στον νομό Λακωνίας. Εύχομαι από τις εργασίες να προκύψουν γόνιμα συμπεράσματα που είναι προς όφελος κυρίως της Ομογένειας, αλλά και ημών, που για μας οι Ομογενείς, τους οποίους έχουμε ζήσει από κοντά και όσοι έχουμε, μας έλαχε και μας δόθηκε ευκαιρία να τους επισκεφθούμε και στο εξωτερικό, είναι δυο φορές Έλληνες, γιατί φεύγοντας από εδώ έδωσαν μία υπόσχεση και την τήρησαν απαρέγκλιτα, ότι δεν θα ξεχάσουμε την πατρίδα. Είμαι υποχρεωμένος να τιμήσουμε, ο σύλλογός μας να τιμήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμο Σπαρτιατών, διότι όλα αυτά τα χρόνια ανέκαθεν οτιδήποτε ζητήσουμε σαν σύλλογος είναι πάντα δίπλα μας, πάντα αρρωγός μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με πολύ σεβασμό, τιμή και χαρά υποδεχόμαστε όλοι οι Λάκωνες τα ξενιτεμένα μας αδέρφια. Δεν είναι ακριβώς ένα καλωσόρισμα, γιατί και εσείς είστε στο σπίτι σας, γυρίσατε στο σπίτι σας έστω και για λίγο καιρό. Πιστεύω ότι είναι μία συνάντηση ψυχής, μία ανάταση των καρδιών, μία αναζωπήρωση των συναισθημάτων τα οποία πήρατε μαζί σας φεύγοντας και τα οποία όταν έρχεστε, αγαπητοί μας συμπατριώτες, τα κάνετε εναργέστερα και πιο ζωντανά. Είπε ο κύριος Φελούρης στην αρχή της προσλαλιάς του για πέτρινα χρόνια και για την παρουσία που εκείνα τα δύσκολα χρόνια είχε ο απόδημος ελληνισμός στους αγώνες που έδινε για την ανόρθωσή της η μητέρα πατρίδα. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για πέτρινα χρόνια, θα μιλήσω για δύσκολα χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι μια μεγάλη αποστολή των αποδήμων αδελφών μας και των Λακώνων και όλων των Ελλήνων, όλου του έθνους, είναι να συμπαρασταθούν με όποιο τρόπο αυτοί νομίζουν. Παραδείγματα αυτά έχουμε εδώ στη Λακωνία τα τελευταία χρόνια, να συμπαρασταθούν στον αγώνα που δίνει η πατρίδα μας για ένα καλύτερο αύριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποδήμων και Επαναπατριστέ των Λακώνων αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πάνω από 50 χρόνια δίνει τη ζωή του για την Ομογένεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε τον Παρασκευάτο Μιχαήλ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει για την Ομογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Μία αναμνηστική πλακέτα προς τιμή όλων των υπηρεσιών για την Ομογένεια, ο Παρασκευάς ο Μιχαήλ. Ένα θερμό χειροκρότημα από όλους, παρακαλώ. Από όλους. Έκανα το καθήκον μου στην αγωνία και στην πατρίδα. Όχι για μένα.